Τα στοιχεία που λαμβάνονται κάθε πέντε λεπτά από κουνουπιδιανά και το κέντρο των Χανίων, όπου το εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Νεωρούμενων Σωματιδίων του Πολυτεχνείου Κρήτη έχει εγκαταστήσει σταθμού μετρήσεων, αποδεικνύουν πω σήμερα στα χανιά η ατμόσφαιρα λόγω αφενό τη Αφρικανική κόνη και αφετέρου τη φωτιά στη Σούδα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη. Είχαμε δει και το πλούμιο, δηλαδή είχε έρθει το πλούμιο από τη φωτιά στη Σούδα, με αποτέλεσμα να έχουμε μία ανάμειξη αερίων μαζών με ρηπασμένο αέρα τώρα από την Πυρκαγιά και μεγάλες συγκεντρώσεις σωματιδίων και σκόνης από την Αφρική. Ενώ στα μικρά αερούμενα σωματίδια, δηλαδή στα πολύ λεπτά τα οποία έρχονται, μπαίνουν πολύ βαθιά μέσα στις αναπνευστικές οδούς, ενώ συνήθως η συγκέντρωση είναι περίπου 3.000 μικρογραμμάρια, γνώμη, αριθμ, αριθμό σωματιδίων ανακυβικό εκατοστό, είχαμε δεκαπλάσια συγκέντρωση, δηλαδή αυτά στις 30.000 λόγω της πυρκαγιά. πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα οι συγκεντρώσει σκόνης είναι... Κάνουμε τις παρατηρήσεις μας σε δύο σταθμούς, στην περιοχή του Ακροτηρίου και στο κέντρο των Χανίων, στο Εθνικό Στάδιο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και έχουμε δει ότι ακόμη και σήμερα, τις πρωινές ώρες, οι συγκεντρώσεις ήταν διπλάσιες από το επιτρεπτό. Δηλαδή ήταν περίπου γύρω σε 120 μικρογραμμάρια ανακυβικό μέτρο, αρκετά υψηλέ. Ε, Όμω το μεσημέρι πέσανε. Τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται η ατμόσφαιρα να αρχίσει να καθαρίζει. Ωστόσο, λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνη, συστήνεται προσοχή όχι μόνο σε ευπαθή άτομα, αλλά ακόμα και σε νέα, ώστε να αποφεύγουν την άθληση. Είναι αρκετά επιβαρυντικά για την ανθρώπινη υγεία. Τοξικολογικέ μελέτε έχουν δείξει ότι ε, η σκόνη από τη Σαχάρα, ναι, μένε, έχει επίδραση στην, στην ανθρώπινη υγεία αρκετά σημαντική. Αλλά ακόμη και οι εμπεριέχουν αρκετά τοξικά ε, στοιχεία που, που εισέρχονται πολύ βαθιά μέσα στο αναπνευστικό σύστημα. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι στη διάρκεια μιας ώρας μπορεί να έχουμε ακόμη και εκατοντάδες εκατομμύρια μικρά σωματίδια μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Αν σκεφτείτε, δηλαδή, τον αριθμό είναι τεράστιος. Ο κύριο Λαζαρίδη τονίζει ότι τα επεισόδια μεταφορά σκόνη από την Αφρική δεν είναι φέτο αυξημένα, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, και πως το όλο φαινόμενο παρουσιάζει διακυμάνσει. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, είχαμε μόνο στη διάρκεια του Φεβρουαρίου, το είχα αναφέρει και πριν, 25 επεισόδια σκόνη στη διάρκεια τη του μήνα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα στι 30 μέρε, 28 μέρε που έχει ο Φλεβάρη, είχαμε 25 μέρε σκόνη. Βλέπουμε στα τελευταία 20 χρόνια ότι σταδιακά έχουμε ανάλογα με τη χρονιά, κάποιε χρονιές πολλά επεισόδια, κάποιε χρονιέ λιγότερα. Ε, γενικά υψηλά, υψηλέ συγκεντρώσει, αλλά όχι ότι φέτο είχαμε κάτι το αξιοπερίεργο. Σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ενδεχόμενη αύξηση των επεισόδιων σκόνης λόγω της κλιματικής αλλαγής.